Την 5η 23 Ιουνίου ανοίγει τις πύλες του το Σχολικό Μουσικό Φεστιβάλ του Δήμου των Σερών στο Θερινό Θεατράκι της πόλης. Για έκτη συνεχή χρονιά, η Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Αθλητισμού διοργανώνει το Μουσικό Σχολικό Φεστιβάλ, το οποίο θα φιλοξενήσει 12 σχολικά συγκροτήματα που απαρτίζονται από 112 μαθητές, οι οποίοι ασχολούνται με τη μουσική. 5η στις 8 η ώρα το βράδυ στο Θεατράκι του Δήμου Σερών, το οποίο βρίσκεται στο Κεντρικό Πάρκο, ξεκινάει το σχολικό μουσικό φεστιβάλ, το οποίο πλέον γίνεται για 6η συνεχή χρονιά. Στο σχολικό μουσικό φεστιβάλ παίρνουν μέρος μαθητές, διάφορα συγκροτήματα που απαρτίζουν από μαθητές και μάλιστα συμμετέχουν σχολεία όχι μόνο του νομού Σερών αλλά και από τους διπλανούς νομούς. Για 6η συνεχή χρονιά το School Music Festival ανοίγει τις πύλες του στο Θερινό Θεατράκι του Δήμου Σερών, ένας θεσμός που έχει αγκαλιάσει η μαθητική νεολαία και φέτος είναι πολύ πιο πλούσιο για τον εξής λόγο. Έγινε πρόταση στα μεγάλα μουσικά ιδρύματα της χώρας μας και κυρίως της Βορείου Ελλάδος, τα οποία θεωρούνται και τα μεγαλύτερα και τα καλύτερα, το Πανεπιστήμιο Μακεδονία Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης, το οποίο βγάζει επαγγελματίες μουσικούς, και το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης. Οι προτάσεις αυτές σχετικά με τη σύσταση Καλλιτεχνικής Επιτροπής έγιναν αποδεκτές από τα μεγάλα ιδρύματα και έχουν ανταποκριθεί θετικά ώστε να απαρτήσουν την Καλλιτεχνική Επιτροπή, να απαρτήσει την Καλλιτεχνική Επιτροπή ένα μέλος από το Πανεπιστήμιο Μακεδονία, η κυρία Βίνια Τσόπελα, και ένα μέλος από το Κρατικό Οδείο Θεσσαλονίκης, ο κύριος Νίκος Τασόπουλος. Το School Music Festival είναι μια μουσική γιορτή για μαθητές, για νέους με ορμή αλλά και πάθος. Στο θεσμό του φεστιβάλ φέτος συμμετέχουν σχολικά μουσικά groups αλλά και μουσικά σχολεία της χώρας. Δίδεται έτσι η δυνατότητα στα παιδιά να ξεδιπλώσουν το ταλέντο τους, την αγάπη τους για τη μουσική και το χορό, αποχαιρετώντας το σχολείο, τη σχολική χρονιά δηλαδή, και καλωσορίζοντας το καλοκαίρι. Θα υπάρχει και μια επιτροπή που θα δώσει κάποια βραβεία, μια καλλιτεχνική επιτροπή. Νομίζω θα είναι τυχεροί οι πολίτες που θα παρακολουθήσουν αυτό το μαθητικό μουσικό φεστιβάλ. Αυτό το διαγωνιστικό χαρακτήρα που παίρνει πλέον το σχολικό μουσικό φεστιβάλ δίνει τη δυνατότητα στα παιδιά όχι μόνο του νομού αλλά και όσοι θέλουν να συμμετέχουν να έχουν πρόσβαση και σύνδεση με την ανώτατη εκπαίδευση που είναι τα μεγαλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας. Έτσι γίνονται γνωστά, δίνεται η δυνατότητα να προβληθούν, να αποκτήσουν αναγνωρισιμότητα και τα βραβεία περιλαμβάνουν τα εξής. Το πρώτο βραβείο περιλαμβάνει δύο παρουσίες σε φεστιβάλ των Σερών και μία παρουσία σε φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Σύγχρονο Δίο Θεσσαλονίκης. Το δεύτερο βραβείο περιλαμβάνει μία παρουσία σε ένα φεστιβάλ των Σερών και μία παρουσία στη Θεσσαλονίκη, και το τρίτο βραβείο περιλαμβάνει την παρουσία του γκρουπ στο φεστιβάλ των Σερών.